Φίλιππέ μου, καλησπέρα. Βρισκόμαστε εδώ στην Μπουμπουλίνα. Το κατάστημά σας έχει νοικιαζόμενα ποδήλατα και... Ποδήλατα, γουρούνες, μπάγκι κτλ. Τι έχετε να μας πείτε όμως για την κατάσταση φέτος? Η φετινή σεζόν μπορώ να πω πως είναι κάτι πρωτόγνωρο για εμάς. Δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό. Όλοι έχουν ένα πρόβλημα παγκοσμίως, δεν είμαστε οι μόνοι. Φέτος τα πράγματα δεν πάνε και τόσο καλά, αλλά πιστεύω τώρα τέλη σεζόν, Αύγουστο προς Σεπτέμβρη, ίσως δούμε λίγο κίνηση γενικά στην Κώστα, νοικιαζόμενα, στα ξενοδοχεία και σε πολλά άλλα. Σήμερα ο μήνας είναι Ιούλιος, όπως είπαμε. Ιούλιος, ο περσινός σας, ποια είναι η διαφορά? Περσινό γινόταν ένας χαμός, να σου πω την αλήθεια. Δεν προλαβαίναμε καθόλου, ήμασταν πάνω από 15 ώρες την ημέρα, είτε να τα πάμε σε ξενοδοχεία, είτε για το πλήσιμο αργότερα, γενικά για τη δουλειά μας. Πέρυσι ήταν μια πάρα πολύ καλή σεζόν, από όσο θυμάμαι κιόλας εγώ προσωπικά, τώρα για τους άλλους δεν γνωρίζουν από την αλήθεια, αλλά αυτό το φετινό μας έχει... Το κατάστημά σας εδώ είναι οικογενειακό ή απασχολείται και προσωπικό? Φυσικά είναι οικογενειακό το κατάστημά μας. Το δουλεύω εγώ, ο πατέρας μου και τα δύο μου αδέλφια. Ο πατέρας μου έχει την επιχείρηση 32 χρόνια στην ΚΟ. Είμαστε σε διάφορες περιοχές και τώρα έχουμε κατασταλάξει εδώ πέρα, στην Μπουμπουλίνας, στο κεντρικό σημείο της Κώστα Αδελφίνια. Όπως είπες, ο πατέρας είναι πολλά χρόνια. Είναι πολλά χρόνια. Είναι 32 χρόνια. Πώς το βλέπει αυτό το φετινό? Ο πατέρας μου, επειδή είναι της παλιάς σχολής, τα βλέπει κάπως διαφορετικά τα πράγματα. Δηλαδή, ελπίζει ότι κάτι θα γίνει έστω και στο τέλος της σεζόν. Στους επόμενους μήνες δηλαδή. Στους επόμενους μήνες, ναι, φυσικά. Οι τιμές είναι ίδιες από τις περσινές? Οι τιμές, δυστυχώς ή ευτυχώς, τις έχουμε μειώσει, γιατί βέβαια και ο κόσμος δεν έχει και πολλά χρήματα για να μπορεί να δώσει όπως και τις περσινές χρονιές. Κυριότερα στα μηχανάκια, στα ποδήλατα είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, ενώ σε τιμές και παρόμοια άλλα πράγματα. Εγώ θα ευχηθώ, Λεβέντη μου, να πάνε οι επόμενοι μήνες καλύτερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ξεχαστούμε σε αυτό το θέμα του κορονοϊού, της ύπολης ασθένειας, και να πάνε όλα καλά. Όλος ο κόσμος να είναι καλά. Και καλή δύναμη να έχει. Και κυριότερα να δουλέψουμε, επειδή είμαστε τουριστικό νησί. Αυτό, μέσα από αυτό ζούμε, έτσι. Μέσα από αυτό ζούμε. Και αυτό είναι το εισόδημά μας για να μπορούμε να ζήσουμε και το χειμώνα. Να είσαι καλά. Καλό πάρα πρωί. Πολύ. Και εγώ. Πέτρο μου, καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε εδώ στη Λάμπη, στο Moto Club, ένα κατάστημα με νοικιαζόμενα, το οποίο είναι πολλά χρόνια. Τι έχετε να μας πείτε όμως για φέτος, τη δύσκολη χρονιά που βιώνουμε? Φέτος η χρονιά είναι δύσκολη. Φέτος η χρονιά είναι πολύ δύσκολη για πολλούς επαγγελματίες. Αυτό θα εξαρτηθεί και από τη συνέχεια που θα έχει η χρονιά αυτή, για μήνα που διανύουμε τώρα. Θα παίξουν πολλοί παράγοντες ρόλο όσο αφορά το πώς θα πάει αυτή η υπόλοιπη σεζόν. Πιστεύω ότι θέλει υπομονή και ψυχραιμία. Τίποτα δεν τελειώνει. Πιστεύω ότι θα συνεχίσει η σεζόν και θα πάει καλά. Εμείς πρέπει να προσέχουμε λίγο περισσότερο φέτος που υπάρχει και το πρόβλημα, να είμαστε πιο καλοί επαγγελματίες και να κοιτάμε και λίγο τον πελάτη, να μην κοιτάμε μόνο το ευρώ. Σήμερα, Πέτρο μου, ο μήνας είναι Ιούλιος. Ποιο μήνα θα σου θύμιζε πριν, Μάιο, γιατί η πτώση είναι, πιστεύω, αρκετή. Μένα αυτή τη στιγμή μου θυμίζει 5 Απριλίου. Δηλαδή βαφτίζουμε Απρίλιο το μήνα. Το βαφτίζουμε Απρίλιο, ναι. Πιστεύεις ότι οι επόμενοι μήνες θα είναι καλύτεροι? Θα έρθουν καλύτεροι? Αισιοδοξώ. Αν δεν προκύψει κάτι, θα είναι καλύτεροι.
Από το τι έχετε να πείτε για τους άλλους επαγγελματίες, είναι το ίδιο? Οι επαγγελματίες στο νησί, όσο αφορά το... όσο αφορά τις ενοικιάσεις, πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ μας. Είναι... Δεν υπήρχε μέχρι τώρα. Που δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε μέχρι τώρα, γιατί ο κάθε επαγγελματίας κοιτάει το δικό του μαγαζί και να σταματήσει ο ξένος να κοιτάξουμε το ταμπελάκι αν είναι δικό μας το ποδήλατο, να τον εξυπηρετήσουμε. Πρέπει να είμαστε πιο καλοί, επαγγελματίες. Να εξυπηρετούμε τον πελάτη, άσχετα με το τι ποδήλατο έχει, από ποια επιχείρηση το έχει πάρει. Έχει, πιστεύω ότι το πρόβλημα είναι γενικό. Έχει δουλειά, η ίδια δουλειά θα είναι για όλους. Με την ίδια δύναμη θα πάνε όλοι. Απλά άμα είμαστε δεμένοι, είναι καλύτερο, θα έχει καλύτερο αποτέλεσμα. Πέρυσι, Πέτρο, με απασχολούσες κάποιο προσωπικό. Φέτος είναι το ίδιο? Φέτος έχω τα μισά άτομα, γιατί πάω βήμα-βήμα. Δεν ξέρω την εξέλιξη. Παίζουμε ένα παιχνίδι χωρίς κανόνες, γιατί το αύριο το φτιάχνουν άλλοι. Εμείς πρέπει να ξέρουμε τι θα γίνει για να μπορούμε να επενδύσουμε ή αγορά, ή σε υπάλληλο, ή σε αγορά, ή σε κάτι άλλο. Όπως είπες, περιμένουμε και τους επόμενους μήνες να δούμε. Εγώ θα ευχηθώ να έχει τουρισμό, να έχουμε την υγεία μας, όπως λέω κάθε φορά, πάρα πολλά είναι η υγεία. Ναι. Και να πάμε καλύτερα, Πέτρο μου, τους επόμενους μήνες. Και εγώ αυτό λέω, να είμαστε καλά, να έχουμε υγεία και ίσως αυτό να είναι και καλό και να γίνουμε καλύτεροι σαν άνθρωποι. Ίσως μας δώσει ένα παράδειγμα. Να κάνουμε μια αναθεώρηση και να δούμε και τα πράγματα λίγο αλλιώς. Και να μάθουμε στη ζωή μας να κάνουμε και κάτι άλλο και να μην περιμένουμε μόνο από τον τουρισμό, να κάνουμε και άλλα πράγματα όπως κάνανε οι παλιοί. Παλιά υπήρχε και χωρίς τον τουρισμό ζωή. Βεβαίως. Εγώ το έχω δει αυτό. Εντάξει, Πέτρο μου, να είσαι καλά. Ευχαριστώ.